Σήμερα η μουσική και οι μουσικοί συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο ενάντια στο νομοσχέδιο για την παιδεία, όχι μόνο για λόγους αλληλεγγύης, αλλά γιατί είναι ένα νομοσχέδιο που μας αφορά άμεσα. Μέσα στα πάνω από 200 άρθρα του υπήρχε και ένα άρθρο που έδινε τη χαριστική βολή στη μουσική εκπαίδευση. Χρησιμοποίησα παρελθοντικό χρόνο γιατί ο Υπουργός, μπροστά στη γενικευμένη αντίδραση που σηκώθηκε από το σύνολο του κλάδου μας, επέλεξε να ελιχθεί, να το αποσύρει και να το ξαναφέρει τον Ιούνιο μετά από διαβούλευση με τους φορείς του χώρου, όπως ανακοίνωσε. Γνωρίζουμε ότι τίποτα από την ουσία και τη λογική του κρατικού πιστοποιητικού μουσικής γνώσης δεν πρόκειται να αλλάξει. Το μόνο που θα κάνει είναι κάποιες μικροαλλαγές με βάση παζάρια και συναλλαγές με παράγοντες και συμφέροντα του χώρου της μουσικής εκπαίδευσης. Η βεβαιότητά μας προέρχεται από το ότι η λογική και η ουσία του κρατικού πιστοποιητικού μουσικής γνώσης ενισχύεται με το νομοσχέδιο που σήμερα συζητιέται στη Βουλή. Δηλαδή, προχωρά η κατηγοριοποίηση στην εκπαίδευση, αποσυνδέεται το πτυχίο από το επαγγελματικό δικαίωμα, η δεξιότητα αντικαθιστά τη γνώση. Η εκπαίδευση γίνεται όλο και λιγότερο δημόσια, όλο και λιγότερο δωρεάν και ενιαία. Δηλαδή, όλο και περισσότερο το δημόσιο σχολείο και πανεπιστήμιο λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, όλο και περισσότερο λειτουργούν για τις επιχειρήσεις. Η μουσική εκπαίδευση στη χώρα μας έχει το θλιβερό προνόμιο να λειτουργεί αποκλειστικά μέσω ιδιωτικών σχολών που ο σπουδαστής και γονιός του πρέπει να δώσει για τα 10 και παραπάνω χρόνια που απαιτούνται μεγάλα ποσά και δίδαχτρα. Για δίδαχτρα, εξέταστρα, βιβλία, αγορά και συντήρηση οργάνου, αναλώσιμα. Πολλοί που σήμερα βρίσκεστε στο Σύνταγμα και ακούτε, γνωρίζετε από πρώτο χέρι ποια οικονομική αιμορραγία συνεπάγεται για την οικογένειά σας, η αγάπη του παιδιού σας για τη μουσική. Γι' αυτό το λόγο αποτέλεσε τεράστια πρόκληση η πρόθεση του Υπουργού να θεσμοθετήσει το κρατικό πιστοποιητικό, που μετά από 10 χρόνια σπουδών, εξετάσεων και τεράστιων εξόδων, ζητούσε από χιλιάδες αποφύτους να ξαναδώσουν εξετάσεις, πληρώνοντας για άλλη μια φορά, κάνοντας τη χάρη, να τους ισοτιμήσουν με ένα ΙΕΚ. Το Υπουργείο Παιδείας έχει την αποκλειστική ευθύνη να οργανώσει με επιστημονικά κριτήρια, με βάση τη διεθνή εμπειρία και γνώση το πρόγραμμα σπουδών, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, σε ένα ενιαίο δημόσιο και δωρεάν σύστημα μουσικής εκπαίδευσης που ξεκινά από τα πρώτα παιδικά χρόνια και καταλήγει στην πανεπιστημιακή βαθμίδα. Είναι εξοργιστικό, αντί να αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, να τη μεταθέτει στους σπουδαστές και στους γονείς τους. Δηλαδή, όποιος θέλει να πηγαίνει σε ένα οδείο, όποιος θέλει να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα ή ακόμα και να μαθαίνει από το YouTube, και όλοι αυτοί να δοκιμάζουν την τύχη τους και τις γνώσεις τους στο κρατικό πιστοποιητικό, που θα τις κατηγοριοποιεί με τους απόφοιτους ενός τριετούς ΙΕΚ. Ακόμα και για το δίκαιο αίτημα των αποφύτων των μουσικών σχολείων για συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα τις εξάχρονες σπουδές τους, δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από αυτό το κρατικό πιστοποιητικό. Αντίθετα, με αυτόν τον τρόπο υποβιβάζονται οι σπουδές τους, αφού το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, που έχει την ευθύνη για αυτές, δεν τις αναγνωρίζει και ζητά να τις πιστοποιήσει έξω από τις δομές του ίδιου του σχολείου. Ζητάμε το Υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του και να υιοθετήσει συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα που θα προκύπτουν από το πολιτήριο των μουσικών σχολείων. Καταγγέλουμε και εμείς από την πλευρά μας την κατηγοριοποίηση που δημιουργεί το Υπουργείο στην ανώτατη εκπαίδευση με σχολές διετούς και τριετούς φοίτησης ή με τη νέα ταχύτητα των ΤΕΗ που τώρα γίνονται ΑΕΗ. Η ίδρυση τμήματων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων τέτοια ταχύτητα στο Πανεπιστήμιο θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο χάος στις καλλιτεχνικές σπουδές. Η διεκδίκησή μας για δημόσια και δωρεάν μουσική εκπαίδευση για όλους δεν είναι συντεχνιακό αίτημα. Αφορά όλα τα παιδιά και τους γονείς τους, γιατί η τέχνη και η ενασχόληση με αυτήν δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη όλων. Γι' αυτό το λόγο και εμείς παλεύουμε για αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατάργηση της δυνατότητας δεύτερης ανάθεσης στους εκπαιδευτικούς
και πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών. Θεσμοθέτηση δημόσιου και δωρεάν συστήματος μουσικής εκπαίδευσης με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, που θα ξεκινά από τα πρώτα παιδικά χρόνια και θα καταλήγει στην πανεπιστημιακή βαθμίδα. Διευρυμένο δίκτυο εκπαιδευτικών μονάδων μουσικής σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, που θα λειτουργεί έξω από το σχολείο, αλλά και σε σύνδεση με αυτό και θα στελεχώνεται με εκπαιδευτικό προσωπικό με πλήρη και σταθερή εργασιακή σχέση με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Για τα μουσικά σχολεία, το απολυτήριο να κατοχυρώνει συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων στη θεωρία αλλά και στο όργανο. Δημόσιες δωρεάν ανώτατες σπουδές που να οδηγούν σε πανεπιστημιακό πτυχίο ως μόνη προϋπόθεση για το επάγγελμα. Καλή συνέχεια. Δεν τελειώνει σήμερα οι αγώνες μας. Αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να πέσει, να μείνει στα χαρτιά.